Ποινική δίωξη στο γιο του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον Χάντερ Μπάιντεν για παράνομη οπλοκατοχή, θα ασκήσει ο ειδικό εισαγγελέα Ντέιβιντ Βάι, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο σοβαρό αδίκημα όπω αυτό τη φορολογική απάτη, για το οποίο κατηγορείται. Μπροστά σε αυτά τα οποία φέρεται να έχει διαπράξει ο γιο του Αμερικανού Προέδρου, η κατηγορία τη οπλοκατοχή είναι σαν να του δίνουν κλίση για παρκάρισμα. Την ίδια στιγμή όμως το καθεστώς των Δημοκρατικών έχει καταφέρει να διώξει ποινικά τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Ντοναλίτ Τραμπ για οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει κατηγορηθεί. Αυτό και μόνο έχει εξοργήσει την Αμερικανική κοινωνία. Οι Ρεπουμπλικανοί ευθέως προσάπτουν στο γιο του Τζο Μπάιντεν ότι είχε αμφίβολης νομιμότητας δοσοληψίες στην Ουκρανία και στην Κίνα, ενώ ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, κεφαλοποιώντα το δίκτυο επαφών και το όνομα.